κόσμος που μας ακούει να αποφύγει αυτή την παγίδα του πολισμού. Να αποφύγει δηλαδή ότι θα πρέπει να αποδείξουμε σε αυτές τις εκλογές ποιος είναι πιο δυνατός για να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές. Πρέπει να στείλουμε στην Ευρώπη ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την Ευρώπη, αγαπούν την Ευρώπη, αγαπούν την Ελλάδα, ανθρώπους οι οποίοι έχουν. Και να μην έχουμε ασχοληθεί με προτάσεις πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, πολύ σωστά τέθηκε το θέμα των κονδυλίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι υπάρχουν απίθανα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μιλάω για το ΕΣΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μπορώ να σας τα πω ανά πάσα στιγμή, τα οποία αφορούν τον πολιτισμό, αφορούν δράσεις του πολιτισμού, αφορούν δημιουργία πολιτιστικών κέντρων και δράσεων, το οποίο σημαίνει ταυτόχρονα όχι μόνο καλλιέργεια, αλλά και θέσεις εργασίας και μια μορφή ανάπτυξης. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ από τους ευρωβουλευτές. Η συζήτηση γίνεται με βάση την εσωτερική πραγματικότητα, ενώ θα έπρεπε να γίνεται σε μεγάλο βαθμό για την Ευρωβουλή. Ναι, αλλά ο Έλληνας κοιτάει πρώτα την τσέπη του λίγο, και επειδή έχει περάσει και δύσκολα 7, 8, 9 πρέπει χρόνια. Πρέπει να καταλάβει όμως ο Έλληνας ότι η τσέπη του έχει σχέση με τις αποφάσεις που γίνουν στις Βρυξέλλες. Το εξής, ότι οι ευρωεκλογές όμως δεν πρέπει να εμπλέκονται σε εθνικά ζητήματα. Εκείνη η ένστασή μου. Όταν μιλάμε για ευρωεκλογές, μιλάμε για Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει σημαντικά προβλήματα. Πρέπει να τοποθετηθούμε σε αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Και όχι να μεταφέρουμε την Ευρώπη στο εθνικό μας, σε εθνική μας διαφορά. Μάλιστα.